Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε την φυσική κουβέντα λυγίου στην κατεύθυνση. Πάμε να δώσουμε άλλη μια άσκηση στη θερμοδυναμική, λίγο διαφορετική αυτή, η οποία λέει το εξής. Έχει να κάνει με την αδιαβατική μεταβολή. Και λέει το εξής. Λέει ότι σε μια διαβατική μετακυκλώνωση αλφαβήτα μια ποσότητα ιδανικού αερίου, η ενεργό ταχύτητα των μολύων του αερίου που διπλασιάζεται. Δηλαδή η ΒΕ ενεργό 2 είναι το μισό του ΒΕ ενεργό 1. Ωραία. Αν για το αέριο αυτό το Γ είναι 5 τρίτα, να βρούμε πρώτο ερώτημα το ΤΑΦ ΑΛΦΑ δια ΤΑΦ Β και δεύτερο ερώτημα να βρούμε το ΒΕ Β προ ΒΕ Α. Σα θυμίζω ότι αν θέλαμε να κάνουμε μια. Αν θέλαμε να κάνουμε μια αδιαβατική μεταβολή, θα πρέπει να την κάνουμε πιο απότομη από δύο ισότερμες. Αυτά έχουμε πει στη θεωρία. Έχει ένα διάγραμμα ΠΕΒΕ που είναι δύο ισότερμες έτσι, η αδιαβατική είναι αυτή. Ωραία. Αυτό είναι το ΤΑΦ Α και αυτό είναι το ΤΑΦ Β. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν την απάντηση. Πρώτο ερώτημα, η ΒΕ ενεργός 2 είναι ΒΕ ενεργό 1 δεύτερα. Θυμίζω ότι η ΒΕ ενεργός ο τύπος της είναι 3R T2 δια MR ισούται 3R T1 δια MR δεύτερα. Τώρα εδώ πρέπει να υψώσουμε στο τετράγωνο, οπότε θα γίνει 3R T2 MR και εδώ θα γίνει 3R T1 MR δια 2 πρώτα, 3R T2 δια MR, 3R T1 δια 2 MR, αυτό με αυτό φεύγει, αυτό με αυτό φεύγει και σας βγαίνει ότι ΤΑΦ 2 ισούται ΤΑΦ 1 δεύτερα ή αλλιώς ότι το ΤΑΦ 1 είναι 2 ΤΑΦ 2 ή αλλιώς το ΤΑΦ 1 προς ΤΑΦ 2 που θέλει τούτος ότι είναι 2. Εντάξει, πρώτη θερμοκρασία θα διπλάσει τη δεύτερη. Το δεύτερο ερώτημα, που θέλει τον λόγο, το λόγο ΒΒ προς ΒΑ, θα παίξουμε από τον νόμο Poisson ή Poisson, αναλόγως την προφορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ο οποίος λέει ΠΑ επί ΒΑ εις Γ, ΠΒ επί ΒΒ εις Γ. Βλέπω ότι θέλω να φύγω, να πάω σε όγκους και δεν έχω πιέσεις, άρα κάνω καταστατικές, και εδώ πηγαίνει το ΠΑ, είναι μία τα αλφα δια δε αλφα, ομοίως το πε βήτα θα είναι μη αρ τα βήτα δια δε βήτα, οπότε μη αρ τα αλφα δια δε αλφα επί δε αλφα στη γάμα, μη αρ τα βήτα δε βήτα στη γάμα προς δε βήτα, τα μη αρ φεύγουνε, εδώ μένει τα αλφα, δε αλφα στη γάμα μειον ένα, δε αλφα στη γάμα προς δε αλφα στην πρώτη κάνει δε αλφα στη γάμα μειον ένα, τα β, 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 εις τη γάμα μειον 1. Ωραία. Εγώ θέλω το λόγο β, β, προς β, β, εις τη γάμα μειον 1, προς β, α, εις τη γάμα μειον 1. Αυτό γίνεται τα α, προς τα β. Ωραία. Έφερα δηλαδή αυτό κάτω από αυτό και αυτό κάτω από αυτό. Φτιάχνω λιγάκι εδώ την δύναμη μου. Β, 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 α, εις τη γάμα μειον 1, ισούται τα α, δια τα β, εις τη γάμα, συγγνώμη, εδώ δεν χρειάζεται το γάμι στην εμένα. Τώρα όμως τι θα κάνω, θα υψώσω όλους ή στην ένα διαγράμμα μειον ένα. Αυτό προσέξτε το λεπτό σημείο. Υψώνω ή στην ένα διαγράμμα μειον ένα. Για να φύγει εδώ αυτό, δεν έχω χώρο κοντά να αναγκαστικά θα πρέπει να σβήσω και να γράψω εδώ αριστερά. Δε β, λοιπόν, προς δε α, δε β προς δε α, κάνει τάφ α δια τάφ β εις την 1 δια γάμα μειον 1. Αυτό τώρα κάνει τάφ α δια τάφ β 1, το γάμα ήταν 5 τρίτα μειον 1, άρα είναι τάφ α δια τάφ β εις την 1, αυτό θα γίνει 2 τρίτα, ανεβαίνει πάνω γίνεται τάφ α προς τάφ β εις την 3 δεύτερα. Θυμηθείτε ότι το λόγο αυτό το βγάλαμε στο πρώτο ερώτημα, εάν δεν κάνω λάθος, το λόγο αυτό το βγάλαμε ότι ήταν τέσσερα
Είσαι τρία δεύτερα, οπότε παιδιά το τέσσερα μετά με δύο σε τετράγωνο και όλοι στην τρία δεύτερα, φέρνει αυτό και μένει δύο εις την τρίτη, δηλαδή οκτώ. Προσέξτε λοιπόν εδώ την τεχνική, ότι αυτό είναι τέσσερα εις την τρία δεύτερα. Εδώ κομπλάρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να κομπλάρετε. Είναι το τέσσερα που γράφετε το ξανά από δύο σε τετράγωνο και όλοι στην τρία δεύτερα, γίνεται ύψος και μένει. Όπως πολλές φορές θα δείτε αυτό, οκτώ εις την δύο τρίτα. Το οκτώ θα κάνετε δύο εις την τρίτη και όλο εις την δύο τρίτα θα φύγει και θα μείνει δύο σε τετράγωνο. Ωραία. Αυτή ήταν ακόμα μια άσκηση στη θερμοδυναμική. Ευχαριστώ.